Στο οικονομικό πεδίο τώρα, Σαφάρι έχει εξαπολύσει η εφορία για τον εντοπισμό επιχειρηματιών που φοροδιαφεύγουν μέσα στο καλοκαίρι σε νησιά και Αττική. Πολλοί από αυτούς, του, πολύ, πολύ από αυτούς ελέγχους έχουν βγάλει λαβράκια και περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Φασκολός. Γιάννη. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι Χρήσα. Οι έλεγχοι λοιπόν έχουν επικεντρωθεί τόσο στου υπηρετικού δημοφιλεί προορισμού, όσο και στα νησιά, αλλά και σε κλάδου δραστηριότητα που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητα. Πρέπει να σου πω ότι έχουν βγάλει λαβράκια. Όπω είπε, πάνω από 48.000 φορολογικοί έλεγχοι έχουν γίνει έω σήμερα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μιλάμε για επιτόπιου φορολογικού ελέγχου και έχει εντοπιστεί φόρο διαφυγή πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Επιβλήθηκαν πρόστιμα σε αυτέ τι επιχειρήσει 1,34 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πρέπει να σου πω ότι ακόμη και για 490 επιχειρήσει μπήκε λουκέτο για 48 ώρε. Τώρα, τα κλιμάκια Τη ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εναλλάσσονται ανάμεσα στην υπηρετική χώρα και στα νησιά, έτσι ώστε να υπάρχει και πιο αποτελεσματικό έλεγχο και έχουν και τη βοήθεια πλέον. Τη τεχνολογία. Εδώ είναι που αλλάζει λίγο το παιχνίδι. Οι ελεγκτέ έχουν τάμπλετ στη διάθεσή του, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το σύστημα έλεγχο live και έτσι έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των ελεγχόμενων και διευκολύνει έτσι το ελεγκτικό του έργο. Υποστηρίζονται βέβαια από μια ειδική επιχειρησιακή μονάδα τη ΑΔΕ, η οποία έχει μια αίθουσα επιχειρήσεων, πρέπει να σου πω, εδώ στην Αθήνα, ένα war room θα μπορούσαμε να πούμε, όπου στέλνουν στοιχεία τα οποία χρειάζονται οι ελεγκτέ επιτόπου για τον έλεγχο. Επίση, διασταυρώνονται όλα τα στοιχεία από τα POS και από τι καταγγελίε μέσω του συστήματο απόδειξη που στέλνουν οι φορολογούμενοι. Οπότε οι παραβάτε παραβάτες βρίσκονται σε στενό κλειό χρήσα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και οι έλεγχοι φυσικά συνεχίζονται. Τώρα Γιάννη έχουμε και από το Υπουργείο Ανάπτυξης πριν από λίγη ώρα τις ανακοινώσεις για το καλάθι του μαθητή. πρεμιέρα κάνει 28 Αυγούστου, να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Ναι, κάνει πρεμιέρα λοιπόν 28 Αυγούστου και ο Τάκη Θεοδωρικάκος έστειλε και ένα αυστηρό μήνυμα ότι δεν δικαιολογούνται ανατιμήσει και ότι οι τιμέ στα σχολικά είδη θα πρέπει να είναι χαμηλότερε από πέρσι. Από τι 28 Αυγούστου λοιπόν μέχρι και τι 15 Οκτωβρίου θα είναι σε ισχύ το καλάθι του μαθητή. Περιλαμβάνει α, διάφορα είδη όπω σχολικέ τσάντε, κασετίνε, τετράδια, μπλοκ, μολύβια, μαρκαδόρου, στυλό, γόμε, ξύστρε, διαβίτε, χάρακε και φωτοτυπικό χαρτί. Όπω και προηγούμενε άλλωστε χρονι Τώρα, οι επιχειρήσει πρέπει σε κάθε περίπτωση να στέλνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξη τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται στο καλάθι του μαθητή και πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη σήμανση για το σχολικό καλάθι, για τα προϊόντα που είναι στο σχολικό καλάθι, σε όλε τι επιχειρήσει που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Χρήσα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.